Καλημέρα. Το ακολούθησε φυσικά και η ΕΔΑ το παράδειγμα της ΔΕΗ και δίνει παράταση για ένα μήνα μέχρι τα 1 Οκτωβρίου για τις πρώτες μεσοφυλές. Στην ΕΔΑ προσθούν να μεσόγουν τους λογαριασμούς 1.300.000 καταναλωτές. Τα πιο πολύ είναι νοικοκυριά. Πάνω από 600.000 προσθούν λιγότερα από 100 ευρώ. Ρυθμίζονται έως 60 ευρώ, μάλλον από 60 ευρώ και πάνω. Η ελάχιστη πτώση είναι 20 ευρώ. Νίκο, κρατάμε την καλή είδηση, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Δεν έχουμε καλή τηλεφωνική επικοινωνία. Μέχρι 31 Οκτωβρίου, λοιπόν, η παράταση για τη ρύθμιση οφειλών και στην ΕΙΔΑΠ, η οποία ακολούθησε το παράδειγμα, όπως είπες και εσύ, της ΔΕΗ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Πάμε στο Γιώργο Σιδέρη, γιατί έχει να μας πει